Τηλεοπτική στέγη. Λοιπόν, έχουμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για το Masked Singer, το οποίο τελικά θα έχει την παρουσίαση τον Σάκη Ρουβά, όπως όλα δείχνουν. Αυτό έχει κλείσει. Αν και πήγε να κάνει μια κουτσουκέλα ο Σάκης, αλλά εντάξει τελικά, όλα καλά δεν προχώρησε. Ο Sky στηρίζει έτσι κι αλλιώς τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Και μετά από αγώνα πολλών μηνών, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει και η Κριτική Επιτροπή. Ο Νίκος Μουτσινάς παραμένει σταθερός στη συγκεκριμένη θέση. Και από εκεί και πέρα, τα ονόματα είναι έκπληξη. Με εξαίρεση το Μαραντίνι, που ο Μαραντίνις έχει παίξει και σε άλλα talent show, δηλαδή τον είδαμε να παίζει και λίγο στο X-Factor. Τα δύο άλλα γυναίκες που θα ακούσουμε είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μάλιστα. Και την Αθηνά Οικονομάκου. Η οποία Αθηνούλα έχει δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις, το έχει παραδεχτεί και η ίδια, για διάφορα project σε ρόλο παρουσιάστριας. Είχε περάσει και από δοκιμαστικό για το μαγειρικό reality του Αντένα. Και τώρα γενικώς, φαίνεται... μέχρι τώρα απέφευγε τον... Δεν ξέρει μόνο ο Μαραντίνης αυτή την επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται. Και ο Μουτσινάς έχει. Και η Αθηνά Οικονομάκου ως ηθοποιός και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου έχουν άποψη, έχουν κάνει ορθοφωνία, φωνητική, δεν είναι ότι είναι... καλά, και η μάνα μου έχει άποψη, θέλω να σου πω. Καλά, αν ακούσει τον παράφωνο θα πει βοήθεια, αλλά δεν είναι. Η μάνα μου έχει, αλλά ήταν ιδιωτική υπάλληλος επιχειρηματία. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει φιλική σχέση, οπότε θα υπάρχει χημεία, γιατί και με την Ελισάβετ και με την Αθηνά είναι κολλητή. Και τώρα να τρέχω στην περίοδο που την είχε προσκαλέσει πριν κάνα μήνα. Την Αθηνά Οικονομάκου, ο Νίκος. Και συζητούσαν για τα τηλεοπτικά και λέγανε μήπως κάνουμε κάτι παρέα. Μήπως το ξέρανε και απλά δεν η Αθηνά δεν έλεγε ότι θέλει κάτι που να της ταιριάζει και να είναι κομμένο. Αυτό μπορεί να της ταιριάζει, γιατί. Αυτό της ταιριάζει. Αυτό δεν είναι τραγουδιστές που εμφανίζονται στον Κεντέ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μασκαρεμένοι. Είναι τραγουδιστές. Μόνο τραγουδιστές. Τραγουδιστές οι οποίοι είναι μόνο μασκαρεμένοι. Μασκαρεμένοι, δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Και πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι. Ναι. Να πω κάτι. Κάνεις ένα τόλμημα στην τηλεόραση ως συμπαρουσίαση, σε ένα project που άλλος έχει την ευθύνη. Δεν αγχώνεσαι για το αν θα πούνε, αν τα λες, δεν τα λες, αν είσαι καλός, αν φέρνεις τα νούμερα. Εσύ δίνεις, γιατί... εμπάφεσαι, βγαίνεις. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο χώρος μπορεί να έχει και τη λάμψη στα φορέματα και το make-up, αλλά υπάρχει και η αμήλικτη κριτική. Τι πήραμε την Οικονομάκου για παρουσιάστρια. Για το πώς είναι μασκαρεμένος αυτός. Για να βρεις και να βρεις ποιος κρύβεται πίσω από την εμφάνιση. Εγώ βρίσκω πολύ εύκολα. Η επιτροπή πρέπει να βρίσκει ποιος κρύβεται. Νομίζω πως ναι. Θέλεις να βάλεις μια περούκα, να αρχίσεις να τραγουδάς και να πω είναι ο Παπανότας. Είναι η επιτροπή δουλειά μου η Μαρίτσα. Δεν θα κάνεις κριτική μετά σαν επιτροπή. Αυτές οι δουλειές για την Αθηνά είναι πολύ βολική. Δεν έχει πολλή ώρα γυρίσματα. Θα είναι μία-δύο φορές την εβδομάδα. Και έχει έκθεση ελεγχόμενη. Μα σε κοιτάω με απόγνωση που είσαι του τηλεοπτικού. Πες μας τι είναι το κόνσεπτ ακριβώς. Λοιπόν, το concept, δεν το έχω αγοράσει. Ξέρω εγώ, παιδιά, το κόνσεπτ. Και δεν ξέρω και πώς θα το εγγραφεί. Δηλαδή, αν η Σταματίνα ήταν επιτροπή, έπρεπε να πει είναι ο Παπανότας που δεν έχει πιει το πρωινό του αυγό. Είναι ένα διαγωνισμό. Τραγουδιού ανάμεσα σε τραγουδιστές. Επειδή έχω τρία λεπτά για διάλειμμα να πω και τις άλλες ειδήσεις και να ναι, και μετά το εξηγείς. Δηλαδή, νομίζω ότι στις κάνες και ψωνίζεις κόνσεπτ για κανάλια και τέτοια. Μα ξέρουμε. Δεν το έχουν κάνει πρόταση και δεν το ξέρουμε. Στην Αυστραλία κέρδισε η Νάταλι Μπρούλια. Ναι, στην Αυστραλία. Λοιπόν,